το καιρό εκείνο, επανάγων ο Ιησούς εις την πόλη επίνασε. Και ειδών σηκήν μίαν επί της οδού, ήλθεν επ' αυτήν, και ουδέν έβρεν εν αυτή η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή, μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα, και εξηράνθη παραχρήμα εις εκεί. Εκείνο τον καιρό, επιστρέφοντας ο Ιησούς εις την πόλη, πείνασε, και βλέποντας μια σικιά στο δρόμο, πήγε να φάγει σίκα, αλλά δεν βρήκε παρά μόνον φύλλα. Και τότε λέγει εις τη σικιά, από σένα ποτέ καρπός να μην γίνει εις τον αιώνα. Και αμέσως η σικιά ξεράθηκε. Ήταν η τελευταία φορά, αγαπητοί μου, που ο Κύριος ανήλθε το εις τα Ιεροσόλυμα. Και ανήλθε για τη μεγάλη του προσφορά, για τη μεγάλη του θυσία. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, έλεγε εις τους μαθητάς του, και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια, σε χέρια αμαρτωλών, και θα σταυρωθεί και θα πάθει πολλά, και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Όμως αυτός άραγε ο λαός που θα έβαζε βέβυλα χέρια επάνω εις τον Μεσσία του, τι θα απογινόνται. Αυτός ο λαός που δεν εδέχτηκε το Μεσσία του, αυτόν που εξέλεξε τον γενάρχη του, τον Αβραάμ, αυτόν που οδήγησε τους προγόνους των εις την Αίγυπτον, αυτούς που έβγαλε αυτούς από την Αίγυπτον και τους έθρεψε 40 χρόνια με μάνα εις την έρημον, αυτός που τους πέρασε και από την Ερυθρά θάλασσα και από τον Ιορδάνη κατά θαυμαστών τρόπο, και τους έδωκε την γη που υπεσχέθη εις τον Αβραάμ. Αυτός τώρα που έδωσε τον νόμο εις το Σινά, ενυνθρώπησε και ήλθε ανάμεσα στο λαό του, και ο λαός του τον σταυρώνει. Άραγε, τι θα μπορούσε να γίνει με αυτόν τον λαόν που δεν αναγνωρίζει τον Μεσσίαν του, δεν παραδέχεται τον ευεργέτη του, και σταυρώνει το Θεό του, τον ενανθρωπίσαν. Τι θα γίνει με αυτόν τον λαόν? Ο Κύριος, για να δείξει τι θα γίνει, δημιουργήθη αυτό το περιστατικό με τη σικιά, για να τονίσει επιπλέον στο θαύμα αυτό της σικιάς και μια παραβολή. Και το μεν περιστατικό το ακούσαμε. Όταν επέστρεψε, λέγει, στα Ιεροσόλυμα, όχι από μακριά, ο Κύριος υβλίζεται εις το όρος των ελαιών. Ήταν λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα. Πλάι στα Ιεροσόλυμα ήταν το όρος των ελαιών. Ένα ξεροποταμάκι χώριζε το όρος των ελαιών από την πόλη. Πήγαινε εκεί το βράδυ και επέστρεφε το πρωί εις τα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό λέγει εδώ το ιερό κείμενο, επανάγων ο Ιησούς εις την πόλη, ξαναγυρίζοντας εις την πόλη ο Ιησούς. Πείνασε και αναζητά σε μια σικιά που την είδε εκεί στον δρόμο κάποια σίκα. Σημειώσατε όμως ότι δεν ήταν η εποχή που είχε σίκα. Ένας ιερός ευαγγελιστής, όχι ο Ματθαίος, μας λέγει ότι δεν ήταν η εποχή που είχε σίκα. Και ο Κύριος λέγει αυτήν την κατάρα, από σένα σίκα να μην φάει κανείς ποτέ, να μην κάνεις ποτέ σίκα, και ξεράθηκε η σικιά.
Δεν εγνώριζε ο Κύριος ότι δεν είναι η εποχή των σίκων? Ή το απλώς μία αισθητοποίηση μιας καταστάσεως ή μιας απαντήσεως στο ερώτημα που είπαμε, τι θα γίνει με τον λαόν αυτόν? Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση ήταν ότι ο λαός αυτός σαν τη σικιά θα ξεραθεί. Συνεπώς αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος και οι μαθητές εξεπλάγησαν, πως παραχρήμα λέγει εξηράνθη η σικιά, πως τόσο γρήγορα αμέσως ξεράθηκε η σικιά κατά έναν εντυπωσιακό τρόπο. Ήθελε ο Κύριος να τονίσει ότι με το θαύμα αυτό σας λέγω τι μπορούσε να γίνει με το λαό αυτόν. Και για να τονίσει ακόμη πιο πολύ, είπε και μία παραβολή, θα τη δούμε λίγο πιο κάτω. Ώστε, όταν ο Κύριος διδάσκει, διδάσκει κάποτε με κάποια λόγια. Αν θέλει να δημιουργήσει μνήμη στα λόγια του αυτά, λέγει μία παραβολή. Και αν θέλει ακόμη να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα μνήμη σε εκείνα που τονίζει, κάνει και ένα θαύμα. Έτσι έχουμε διδασκαλία, έχουμε παραβολή, έχουμε και θαύμα. Ο Κύριος μίλησε για την Ιερουσαλήμ. Είπε πολλά: «Ω Ιερουσαλήμ, σύ που σκοτώνεις τους απεσταλμένους εσένα, πόσες φορές δεν θέλησα να σε μαζέψω και δεν θελήσατε». Να, ο οίκος ημών, τα σπίτια σας, η πόλη σας, η πατρίδα σας, αυτό θα πει οίκος, αφήνεται έρημος. Αυτό ή το διδασκαλία. Ή ακόμα έδωσαν οι ίδιοι την απάντηση περί της καταδίκης των. Ποτέ λέει δεν γνωρίσατε, δεν διαβάσατε στη γραφή που λέγει εκείνος ο οποίος, εκείνη την πέτρα που απεδοκίμασαν, αυτή στάθηκε εις κεφαλή γωνίας. Και αυτή θα πέσει να συντρίψει, να λιώσει εκείνους οι οποίοι στέκονται και σκοντάφουν απάνω της. Είπε την παραβολή των κακών γεωργών, την ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Πέστε μου, λέγει, αυτούς τους γεωργούς που με κακόν τρόπον υπεδέχθησαν, συγγνώμη, τους απεσταλμένους, οι γεωργοί που επεδέχθησαν με τόσον κακόν τρόπον, ο οικοδεσπότης του αμπελώνος, τι θα τους κάνει? Κακούς, κακός, απολέσει. Το είπαν οι ίδιοι. Αυτούς τους κακούς με κακόν τρόπον θα τους καταστρέψει. Έδωσαν οι ίδιοι την απάντηση. Ήθελε λοιπόν να τονίσει, χωρίς να υπάρχει ούτε η παραμικρά αμφιβολία, ότι ο λαός αυτός θα έπεφτε στην οργή του Θεού. Αλλά αγαπητοί, ας δούμε λίγο πιο κοντά την παραβολή. Συγγνώμη, το θαύμα. Βλέπουμε εδώ μία εικόνα. Μία σικιά. Το θαύμα μαζί με την παραβολή που αναφέρεται στη σικιά είναι μία εικόνα. Και δεν είναι παρά ο τύπος, η εικόνα της συναγωγής. Αυτό θα επάθανε η συναγωγή, δηλαδή ο εβραϊκός λαός. Αλλά όμως, για να είμαστε δίκαιοι, ουδέποτε ο λόγος του Θεού εξαντλείται πάντα σε ένα περιστατικό. Αλλά μέσα στην ιστορία, εφόσον τα ίδια γεγονότα επαναλαμβάνονται, εφόσον τα ίδια αίτια υπάρχουν και έχουμε τα ίδια αποτελέσματα, ισχύει ο λόγος του Θεού ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει και δια την Εκκλησία. Όταν η Εκκλησία ξεχνά τον Κύριόν της, βεβαίως δεν ακριβολόγησε αυτή την ώρα. Δεν είναι η Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία είναι η άμμωμος, είναι η νύμφη που έχει τον νυμφίο της Χριστόν. Αλλά εννοώ εκείνα τα μέλη της Εκκλησίας που κάποτε μπορεί να είναι πάρα πολλά, μπορεί να είναι μία πόλη, μπορεί να είναι ένας λαός ολόκληρος,
όταν τα μέλη δεν πηγαίνουν καλά, όταν τα μέλη σαπίζουν, και τότε έρχεται να αποδοκιμάσει μια τέτοια εκκλησία, όχι την εκκλησία, ακριβολογώ, να αποδοκιμάσει κάποια τέτοια σάπια, αδόκιμα μέλη, και τότε κατά δυστυχία μας, γιατί ανήκουμε στην εκκλησία του Χριστού, αν είμαστε τέτοια άχρηστα μέλη, τότε αγαπητοί μου, ισχύει και για μας αυτό το θαύμα της ξηρανθής ησικής, της ξεραμένης ησικιάς. Ισχύει και για μας, ισχύει δηλαδή και δια την εκκλησία μας και για το έθνος μας. Ένας λαός που δεν πηγαίνει κατά τα εντάλματα του Κυρίου, αλλά βαδίζει στα δικά του τα μονοπάτια, εκείνα που θέλει, εκείνα που ξέρει, ώστε να αφίσταται του Κυρίου, δηλαδή να δημιουργεί το φαινόμενο της αποστασίας, τα ίδια παθαίνει. Αλλά και μία οικογένεια τα ίδια παθαίνει, και ένα άτομο τα ίδια παθαίνει. Δεν υπάρχει πιο τρομερό πράγμα, πιο εσχρόν θέαμα. Εσχρόν με την έννοια, με την έννοια του βδελήματος. Αυτή την έννοια εσχρόν. Δηλαδή σύχαμα, από το να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχασε τη χάρη του Θεού και είναι μία περιφερωμένη, χριστιανός, πιστός, και είναι αυτός ο άνθρωπος μία περιφερωμένη, ξεραμένη σικιά. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα, πιο αξιοδάκρυτο πράγμα, από το να βλέπεις έναν άνθρωπο που έφυγε η χάρη του Θεού από αυτόν. Ω, να τρομάζουμε γι' αυτό. Σας λέγω αλήθεια, να τρομάζουμε και να αναρωτιόμαστε, έχουμε τη χάρη του Θεού? Μήπως ξεραθήκαμε? Μήπως, ότι μήπως. Ο Ιησούς λέγει, επανάγονη στην πόλη, επείνασε. Επείνασε. Βέβαια επείνασε πραγματικά, διότι το αληθής άνθρωπος, διότι είχε πραγματική ανθρωπίνη φύση και επείνασε. Πιθανώς να έφυγε πολύ πρωί από το όρος των ελαιών, πιθανώς και την προηγουμένη ημέρα να μην είχε φάει, διότι υπήρχε ένταση στο λόγο του και δεν έμεναν περιθώρια για φαγητό. Ο Κύριος πείνασε. Δείχνει εδώ την ανθρωπίνη φύση, αλλά και κάτι άλλο. Πεινάει, αγαπητοί μου. Μέσα στους αιώνας ο Θεός και Λόγος που ενυνθρώπισε, πεινάει τη σωτηρία μας. Λέγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, ερμηνεύοντας εκείνα που θα πει ο Κύριος κατά την κρίση, επείνασα, λέγει, και ούτε εδώ κατένει φαγήν, και ούτω καθεξής. Και ο Άγιος Σημεών δεν ερμηνεύει, όπως ακριβώς τα λέγαμε, σε ένα πρώτο πλάνο τα λόγια του Κυρίου, ότι δηλαδή πείνασα και δεν μου δώσατε ένα πιάτο φαΐ, ένα κομμάτι ψωμί, ταυτίζοντας ο Κύριος τον εαυτόν του με τους ελαχίστους αδελφούς, με τους παρακατιανούς ανθρώπους, με τους φτωχούς. Λέει ο Άγιος Σημεών ότι είναι κάτι βαθύτερο. Επείνασα τη σωτηρία σου και δεν μετάησες, δηλαδή δεν ανταποκρίθηκες σε εκείνο που εγώ ζητούσα από σένα. Εδίψασα τη σωτηρία σου και δεν με ξεκούρασες με το να μου δώσεις μια αναψυχή, με το να σε δω να πηγαίνεις καλύτερα, να προκόβεις την αρετή. Κοιτάξτε, με ακούτε αρκετοί γονείς αυτή την ώρα, μητέρες και πατέρες. Αν για μια στιγμή δείτε στο παιδί σας που τυχόν αντιδρά, όπως τα παιδιά της εποχής,
δείτε κάποια στιγμή να σας ακούει, δείτε να ανταποκρίνετε σε εκείνο το οποίο εσείς του λέτε. Πέστε μου τι αισθάνεσαι μέσα σας. Μία ανακούφιση, μία αναψυχή, σαν να φάγατε και να ήπιατε. Αυτό λέγει ο Άγιος Σημεών. Επίνασα τη σωτηρία σου και δεν μου έδικες να φάω. Εγύψασα τη σωτηρία σου και δεν μου έδωκες να πιω. Αλλά αυτό, αγαπητοί μου, δεν αναφέρεται μόνο στα πρόσωπα, αναφέρεται και στις οικογένειες, αναφέρεται και σε ένα ολόκληρο λαό. Επίνασε λοιπόν ο Κύριος και έρχεται τώρα να βρει τι, εκείνο που πίνασε, τη σωτηρία μας. Να δει, ανταποκρινόμεθα εις την σωτηρία που μας έφερε. Η αγάπη του μας έφερε τη σωτηρία εις τον κόσμο. Ανταποκρινόμεθα. Και ψάχνει μέσα στα φύλλα του δέντρου να βρει σίκ. Τα φύλλα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τύπος, η τυπολατρία. Δυστυχώς βρίσκει μόνο τυπολατρία. Είσαι έναν άνθρωπο, είσαι ένα λαό. Βλέπετε, μεγάλη εβδομάδα. Για να μην πάω πιο πίσω, μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά παίρνω τη μεγάλη εβδομάδα. Υποτίθεται ότι ο άνθρωπος πρέπει να καρποφορήσει, να ανταποκριθεί σε εκείνο που θέλει ο Θεός. Αλλά δεν καρποφορεί ο άνθρωπος. Πάει στην εκκλησία βεβαίως. Μπορεί να πηγαίνει κάθε βράδυ και κάθε πρωί. Μπορεί να συγκινείται ίσως με τα τελούμενα και τα ακροόμενα, αλλά δεν αλλάζει η ζωή του. Μένει σε ένα τύπο. Χωρίς να πούμε ότι ο τύπος δεν χρειάζεται, αλλά δεν είναι επαρκής. Όπως ακριβώς ένα δέντρο μπορεί να ζήσει χωρίς τα φύλλα. Τι είναι τα φύλλα? Είναι οι πνευμονές του. Θα αναπνεύσει, θα πάρει ακόμα και τροφή από τα φύλλα. Θα την πάρει από τον αέρα την τροφή, για να θρέψει τον καρπόν. Έτσι ο τύπος είναι σπουδαίο στοιχείο μέσα στην ζωή της ευσεβίας. Αλλά δεν είναι όμως ο καρπός. Και έρχεται και αναζητά τον καρπόν και βρίσκει φύλλα. Όπως σας είπα, τα φύλλα της τυπολατρίας. Και τότε ο Κύριος μένει πεινασμένος. Δεν τον χορταίνουμε. Δηλαδή δεν χορταίνει με ό,τι ακολουθίες, λιτανίες, παραστάσεις και αν κάνουμε, αν ο λαός αυτός μέσα του δεν έχει αλλάξει. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται πάλι στα, αν θέλετε, ειδικότερα εις τους γνωστικούς, γιατί εκεί αναφέρεται, αλλά και σε κάθε πιστόν μέσα στην ιστορία. Έχοντες, λέγει, μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτή συρνημένη. Ποια είναι αυτή η μόρφωση? Μόρφωση θα πει σχημάτιση. Μορφώνω, θα πει σχηματίζω. Δηλαδή αυτό που λέμε καλουπιάζω. Έχουνε, λέγει, μορφή, μόρφωμα, καλούπιασμα ευσεβίας. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ίσως να έχει μία σεμνότητα, να προσέχει τα ρούχα του, πως αντιθεί, το περπατημά του, τους τρόπους του, έχει μία, βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλουπιασμένος μέσα στην πνευματική ζωή, αλλά την δε δύναμη αυτή συρνημένη. Έχω δηλαδή καλούπιασμα, μόρφωμα καλούπιασμα πνευματικής ζωής, αλλά την δύναμη της πνευματικής ζωής, την ενέργεια της πνευματικής ζωής δεν την έχουν. Και δεν λέει δεν την έχουν, αλλά ηρνημένη, που σημαίνει ότι φτάνει ο άνθρωπος να μην θέλει την δύναμη της πνευματικής ζωής, αλλά να αρκείται μόνο στο σχήμα της ευσεβίας. Επιτρέψατε μου, είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε, ευλογείτε, ευλογείτε, προσεύχεστε για μένα, ο Θεός να σας ευλογεί, ξέρω εγώ. Όλα αυτά είναι ωραία,
εντίθεται θέμα, δεν τα βγάζουμε. Αλλά όταν μένουμε σε αυτά, δεν σας το κρύπτω ότι έχω φτάσει να πω σε ανθρώπους, όταν μου λέγουν προσεύχεστε για μένα, σας παρακαλώ προσεύχεστε, εν τω μεταξύ με έχουν κάνει και έχω αγανακτήσει με τον τρόπο με τον οποίο ζουν και επανέρχονται σε χοντρά πράγματα, και να λέγω όχι δεν προσεύχομαι για σένα. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ναι, όχι δεν προσεύχομαι για σένα. Πάτε, ναι δεν προσεύχομαι. Εάν εσύ δεν φροντίσεις πρώτα για τον εαυτόν σου, πως θέλεις ο άλλος να φροντίσει για σένα? Δεν θα πιάσει τίποτα για σένα εάν εσύ πρώτος δεν ξεκινήσεις τη σωτηρία σου. Είσαι κοροϊδεύεις, υποκρίνεσαι, είσαι μια σικιά μόνο με φύλλα, δεν έχεις τίποτα πάνω σου. Και πού αρκείσαι με το να λες τους άλλους εύχεστε για μένα, εύχεστε για μένα? Πολλοί άνθρωποι κάπως έτσι τοποθετούν. Σας βεβαιώνω ειλικρινά, το έχω πει πολλές φορές σε ανθρώπους, δεν προσεύχομαι για σένα. Από τη στιγμή που θα σε δω να παίρνεις στα σοβαρά το θέμα της σωτηρίας σου, θα αρχίσω να προσεύχομαι για σένα. Ή αν θέλετε, εκείνος που δεν θα μου το ζητήσει να προσεύχομαι για αυτόν, μπορεί να προσεύχομαι για αυτόν. Για αυτόν ναι, γιατί αυτός ακόμη δεν κατάλαβε τίποτα. Αλλά ο άλλος καταλαβαίνει. Αλλά θέλει να μένει μόνο στα φύλλα της ευσεβίας, της τυπολατρίας ή στη μορφή, στο μόρφωμα της ευσεβίας. Έτσι αγαπητοί μου αναζητά ο Χριστός τη σωτηρία και περιτρέχει ολόκληρη την Παλαιστίνη για να σώσει αυτόν τον λαόν, τον περιούσιον, αυτός που είναι η περιουσία του ιδίου του Θεού, είναι ο αμπελόν του Θεού. Αλλά ο ίδιος περιτρέχει μέσα στην ιστορία ολόκληρη την Ιφίλιο και το λαό μας. Περιτρέχει ο Ιησούς Χριστός και η χάρη του μας φωτίζει. Εμείς τον βρίζουμε, τον προπυλακίζουμε, τον αρνούμεθα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπό του. Εκείνος επιμένει, αλλά προσέξτε, έως πότε? Είναι εκείνο που είπε κάποτε, έως πότε ανέξομαι ημών, έως πότε θα σας ανέχομαι, ο γενεά άπιστος και διεστραμμένη. Αναζητά, αλλά έως πότε? Έρχεται κάποτε η φοβερή καταδίκη, η ξηρώτης. Ω αυτή η ξηρώτης, η ξηρώτης, μόνο που θα το ακούσουμε και θα μπορούσε κάποιος να μας πει, να μου πει εμένα παππούλη μου, είσαι ένα ξερό κούτσουρο, θα άρχιζα να κλαίω. Βέβαια αν άρχιζα να κλαίω, σημαίνει ότι δεν είμαι ξερό κούτσουρο. Γιατί αν το θέλετε, το ξερό κούτσουρο δεν έχει τίποτα. Τίποτα, αφού είναι ξερό, δεν έχει καμία υγρασία, καμία ικμάδα. Αλλά σημαίνει δεν προσέχω, πάω να γίνω ξερό κούτσουρο. Τι θα κάνετε εσείς? Αν σας το έλεγε ο πνευματικός σας, ένας φίλος σας, δεν πας καλά, τι θα κάνετε? Αγαπητοί, ας μας τρομάζουν μερικά πράγματα. Ωστόσο, φαίνεται από την ακαρπία μας η ξηρώτης. Ένα ξερό δέντρο δεν κάνει καρπούς, ούτε και φύλλα δεν έχει. Γιατί τα παρνείται και θα τα ρίπτει τα φύλλα. Όμως, μην ξεχνάμε ότι εκείνη η σικιά που ξεράθηκε παραχρήμα είναι ένας τύπος. Τύπος επιγείου τιμωρίας αλλά και ουρανίου. Είναι και η κόλαση. Είναι τύπος της κολάσεως. Διότι η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά πνευματική ξηρώτηση. Δεν μπορεί ο κολασμένος να αλλάξει τίποτα στην ζωή την οποία βρίσκεται. Εξάλλου αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι η κόλαση, όπως και η Βασιλεία του Θεού, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι παγιωμένες καταστάσεις. Σας είπα ότι ο Κύριος είπε και μια παραβολή για να τονίσει το ίδιο πράγμα. Ένας λέγει είχε ένα μπελώνα και φύτεψε μια σικιά.
και πήγαινε κάθε χρόνο να βρει σίκα. Πήγε την πρώτη χρονιά, δεν βρήκε. Πήγε τη δεύτερη, δεν βρήκε. Πήγε την τρίτη, δεν βρήκε. Τότε, λέγει στον αμπελουργόν, έκοψαν αυτήν, είδα τι και την γην καταργεί. Κόφτην από εδώ να φύγει. Μου καταργεί και το χωράφι. Μου καταργεί τον τόπο. Δεν μου αφήνει να φυτέψω κάτι άλλο. Είναι καταρχάς οι τρεις μεγάλες περίοδοι της ιστορίας του Ισραήλ, που στέλνει προφήτες, ξαναστέλνει, αλλά δεν πείθεται αυτός ο λαός. Και λέγει ο αμπελουργός, ο αγαθός αμπελουργός, που είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, Κύριε, λέει, άφες και τούτον το έτος, τέταρτον έτος, εγώ θα βάλω λίπασμα κοπία, και αν δεν κάνει και αυτό το έτος, τότε με την κόψουμε. Και τι είναι, η ιστάτη στιγμή, είναι τα τρία χρόνια της δημοσίας ζωής του Κυρίου. Θέλετε όμως κάτι άλλο? Κι άλλα 30 χρόνια που περιμένει από το 33 μετά Χριστόν έως το 70 μετά Χριστόν, και περιμένει, θα λέγαμε, άλλα 27 χρόνια για να καρπίσει αυτή η σικιά του Ισραήλ. Αλλά δεν καρπίζει. Και ήρθε η φοβερή καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Εκείνο το έκοψον αυτήν. Κόφτηνε. Πόπο. Φοβερό. Είναι σαν και εκείνο το όραμα που είδε ο Δανίλη για ο Ναβουχοδονόσορ και το εξηγεί ο Δανίλη. Άκουσε μια φωνή ο Ναβουχοδονόσορ. Ένα δέντρο πανύψιλον. Να κοπεί το δέντρο. Και του λέει ο Δανίλη, βασιλιά μου, αυτό είσαι εσύ. Είναι εντολή του Θεού. Θα κοπείς, γιατί αλαζονεύτηκες. Θα κοπείς. Φοβερόν πράγμα. Και κόπηκε ο λαός. Αλλά για τον καθένα μας, αγαπητοί μου, είναι τρεις περίοδοι της ζωής του. Είναι τα εφηβικά του χρόνια. Εκείνο που πια καταλαβαίνει και πρέπει να αποδώσει καρπόν. Δεν αποδίδει, περιμένει ο Θεός. Έρχονται τα όριμα χρόνια, τα δημιουργικά χρόνια. Εκείνα που ο άνθρωπος αναπτύσσεται επαγγελματικά, κάνει την οικογένειά του, τα όριμα χρόνια. Περιμένει ο Χριστός καρπών. Δεν δημιουργείται καρπός. Έρχεται η τρίτη περίοδος, τα γεροντικά χρόνια. Περιμένει ο Χριστός. Και τι γίνεται κάτι καμιά φορά? Αν το έχετε ποτέ δει, εγώ σας το μαρτυρώ πολλές φορές. Ο άνθρωπος στο κρεβάτι πεθαίνει και τότε θυμώνται, ίσως κάποτε όχι αυτός, οι συγγενείς του, να φέρουν τον πνευματικό να εξομολογηθεί ή να κοινωνήσει, γιατί πολλές φορές θέλουν να κοινωνήσει αλλά χωρίς εξομολόγηση ή να μην είναι σε θέση να εξομολογηθεί, και ο ιερεύς δεν προλαβαίνει και πεθαίνει ο άνθρωπος, και λέμε, αλήθεια, για κοίταξε, γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να μην προλάβει ο πνευματικός να κοινωνήσει ο άνθρωπος αυτός? Κόπηκε το δέντρο. Αυτό δεν μας τρομάζει? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ο καθένας στην ψυχή του να πει τα εξής που λέγει σήμερα ένα τροπάριο του όρθρου. Ω ψυχή μου, της ξηρανθής ησικής δια την ακαρπίαν το επιτίμιον φοβηθήσα. Καρπούς αξίους της μετανοίας προστάγαγε Χριστό το παρέχον δύση το μέγα έλεος.